Αφήξεις έχουμε, κάπου στις πληρότητες το χάνουμε. Το πιάσαμε και χθες το θέμα εδώ στο κομμάτι του Airbnb, πώς η πλατφόρμα επηρεάζει τους τουρίστες να καλύψουν κλίνες σε ξενοδοχεία της Κρήτης και όντως οι επιπτώσεις είναι σοβαρές και μεγάλες. Θέλω να πάμε λίγο, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Να πάμε λίγο στο Ρέθυμνο, γιατί θέλω λίγο να δούμε πώς κινείται η αγορά και το κομμάτι της κίνησης και να εστιάσουμε στον κλάδο της εστίασης. Δηλαδή, τουρίστες έχουμε, βγαίνουν, αφήνουν χρήματα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της Κρήτης. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Κλαψινό, τον πρόεδρο εκεί της εστίασης σε επίπεδο Ρεθύμνης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Για πείτε μας, καθώς ξεκίνησε η τουριστική περίοδος με υψηλές προσδοκίες, υπάρχει μία γκρίνια και από τους ίδιους τους ξενοδόχους ότι για άλλες πληρότητες κάναμε όνειρα, άλλες πληρότητες έχουμε αυτό το διάστημα. Το κλίμα στον κλάδο σας ποιο είναι, βλέπετε τουρίστες στα τραπεζοκαθίσματά σας? Βλέπουμε κύριε Παναγιωτόπουλε, αλλά δεν είναι αυτό που αναμέναμε. Δυστυχώς ο Μάιος, όπως έχουμε ξαναπεί, χάθηκε. Τέλειωσε ο Μάιος δυστυχώς με κλείσιμο 15-25% κάτω στον κλάδο της εστίασης όσον αφορά το Ρέθυμνο. Δεν είχε καμία σχέση ο Μάιος ο φετινός με τον Μάιο τον περισσότερο. Τον χάσαμε τελείως, μπορώ να πω. Και ξεκινήσαμε τον Ιούνιο με κάποιες καλές προσδοκίες. Δυστυχώς αυτές οι προσδοκίες δεν επαληθεύτηκαν. Και είμαστε εμείς όπως τους ξενοδόχους. Δεν γεμίζουν τα καταστήματά μας. Ενώ κόσμος υπάρχει, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχει κόσμος, δυστυχώς δεν καθίζει στα καταστήματα, αλλά και όσοι καθίζουν δεν κάνουν έξοδα, δεν κάνουν λογαριασμούς. Μάλιστα, οπότε μειωμένη αγοραστική δύναμη, μια εγκράτεια γενικά και ένα φρένο, όχι στο κομμάτι των αφήξεων, αλλά της θέλησης και της ψυχολογίας στο μέτωπο των τουριστών, στις τάξεις των τουριστών, για να είμαι ακριβής. Οι προσδοκίες του επόμενου διαστήματος ποιες είναι, πρόεδρε? Οι προσδοκίες είναι αυξημένες, βέβαια, είναι πάρα πολύ καλές. Ακόμα και τώρα υπάρχει μια αύξηση του 5% στις πτήσεις από το Ηράκλειο, όπως μαθαίνουμε. Υπάρχει δηλαδή κίνηση, υπάρχει κόσμος που κατεβαίνει με τσάρτερ, που έρχεται στο νησί, που έρχεται στο Ρέθυμνο. Και οι προσδοκίες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μετά, φαντάζομαι, τις 20 με 25 να τελειώσουν και εκλογές του Ιουνίου, πιστεύω ότι θα γεμίσει το Ρέθυμνο όπως πρέπει και θα γεμίσουμε κι εμείς. Απλά δεν είναι τίποτα σπουδαίο, δηλαδή χάσαμε Μάιο και Ιούνιο στην ουσία. Οπότε έχουμε ένα Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο μπροστά μας και ελπίζουμε να πάει καλά και Οκτώβριο. Δηλαδή να επιμηκυνθεί η σεζόν, να πάει μέχρι τις 5-6 του Νοέμβρη που πήγε πέρυσι και να είμαστε κι εμείς ευχαριστημένοι. Χάσαμε ένα δίμηνο. Το θέμα είναι, πρόεδρε, πώς θα φτάσουμε και πώς θα αγγίξουμε αυτό το ρεκόρ του 19, όχι μόνο στο κομμάτι των αφήξεων αλλά και του τζίρου. Συνυπολογίζοντας φέτος ότι και η ενεργειακή κρίση έχει επιβαρύνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και μεγάλα ξενοδοχεία της Κρήτης, και θέλω να σας ρωτήσω, στους δημοκαταλόγους σας υπάρχει αύξηση σε σχέση με πέρυσι? Όχι, όχι ρε Παναγιωτόπουλε, ούτε έχουμε τολμήσει καν να τους αγγίξουμε. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αργότερα δεν ξέρω τι θα κάνει ο κάθε συνάδελφος, αλλά προς το παρόν ναι, από τα ΔΣ που κάναμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι, αν όχι όλοι στο Ρέθυμνο, δεν έχουν αγγίξει κανένα τιμοκατάλογο και ούτε θα ανοίξουν. Μάλιστα, ούτε θα ανοίξουν, συγγνώμη. Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα σας αποδεσμεύσουμε. Έχετε και μία συνάντηση λίγα λεπτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.